προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έχετε κάνει 10 μέρες θέμα ως Νέα Δημοκρατία ένα καταναλωτικό δάνειο ενός αναπληρωτή υπουργού, έτσι, όταν όπως λέτε όλοι βράζουμε λίγος πολύ στο ίδιο ζουμί, όταν εσείς ο ίδιος δυσκολεύεστε να πληρώσετε στεγαστικό δάνειο και δεν έχετε πληρώσει επιχειρηματικά δάνεια γιατί χρεοκοπήσατε, εννοώ, έτσι, όχι επί ΣΥΡΙΖΑ, πριν, παλαιότερα, και όταν το κόμμα σας χρωστάει 200 εκατομμύρια τα οποία δεν εξυπηρετεί. Με συγχωρείτε, εμείς, εγώ θεωρώ, και έχουν εκδώσει τράπεζες διαταγές πληρωμής και κινούνται εναντίον σας. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι εμείς εξυπηρετούμε. Μα η Τράπεζα Πειραιώς δεν κινήθηκε εναντίον σας. Είναι γνωστό αυτό. Σε βάθος χρόνου τα εξυπηρετούμε, διότι εμείς έχουμε ποσοστά. Πόσο οποία... χρόνο, κύριε Κύρσο? Εντάξει, εν πάση σε 250 τόση, χρόνια. Όχι, και εγώ είναι, μπορώ να τα πληρώσω τα δάνειά μου σε 250 χρόνια, αλλά, έτσι, αλλά δεν βρίσκω τράπεζα να μου το κάνει αυτό. Ωραία. Θα σας πω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να κρυθεί, ούτε πρόκειται να ξεφύγει από το αν χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, επειδή ενδεχομένως. Άλλο αυτό, αυτό δεν έχετε άδικο. Αλλά τα του οίκου σας δεν τα έχετε διευθετήσει κι εσείς. Από πού θα κρυθεί? Δύο στους τρεις σχεδόν μικρομεσαίοι πέσαμε έξω, γιατί είμαι ένας από αυτούς, στην κρίση του 2009-2010. Όσοι έχουμε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες πέσαν έξω. Και εμείς πέσαμε έξω λόγω της κρίσης. Δεν πέσαμε έξω γιατί εγώ έχασα την αξία μου σαν εκδότης ή σαν δημοσιογράφος. Τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, είμαστε 10 χρόνια εγκλωβισμένοι. Εγώ μπορεί να είμαι ευρωβουλευτής, μπορεί να μην έχω βιοποριστικό πρόβλημα, μπορεί να προβάλλομαι και στην τηλεόραση κτλ. Αλλά πού είναι όλοι αυτοί οι 50άριδες και οι 55άριδες που επί 20 και 30 χρόνια τραβάγαμε το κάρο της οικονομίας και τώρα μας κάνουν πλάκα. Μας εξευτελίζουν καθημερινά, δεν μας έχουν δώσει τη δεύτερη ευκαιρία, δεν μας έχουν κάνει καμία ρύθμιση, άνθρωποι οι οποίοι κατά κανόνα ήταν και ανεπάγγελτοι. Αυτό είναι το δράμα της Ελλάδας, διότι κατέστρεψε τους δημιουργούς. Επομένως, πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 4 ολόκληρα χρόνια εξουσίας να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι φτάσαν σε αδιέξοδο και με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων? Πουθενά κρύβονται και μας κοροϊδεύουν. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή είπατε για τα δάνεια. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Καιρός ήταν. Και ότι δεν δίνω τη δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Κύρτσο να ξεπληρώσει τα χρέη που δημιούργησε. Δεν ξέρω. Αλλά δούλεψα 25 χρόνια σαν μηχανικός. Εσείς έχετε και 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, μια χαρά είστε, αλλά τα έχετε στο εξωτερικό. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί είναι ψεύδι? Αυτά τα έχω στο εξωτερικό και τα λοιπά. Δεν τα έχετε, τα φέρατε μέσα. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Και μπορείτε να τα ελέγξετε στις δηλώσεις του ποθενά. Απλώς λέω το εξής. Δεν είναι λογικό στο όνομα της όποιας κομματικής σκοπιμότητας να προσπαθεί κανείς να εμφανίσει το προσωπικό του πρόβλημα. Ποιο προσωπικό πρόβλημα? Αυτό που αναφέρατε ως παράδειγμα, ότι εκπροσωπείτε τους μη προνομιούχους. Κύριε Κύρτσο, εκπροσωπώ υπάρχουν τη γενιά επιχειρηματίες... των δημιουργών, κύριε Παπαδημούλη. Ακούστε να δείτε. Οι οποίοι πέσαμε ακούστε, θύματα κύριε Κύρτσο, της κρίσης. Αυτό εκπροσωπώ. Στα χρόνια που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, η εταιρεία σας, η Free Press εταιρεία σας, πέραν κρατικές επιδοτήσεις 6 και 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μα είχαμε 250.000 και τώρα χρωστάτε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Μα δεν είναι αυτό. Εσείς το προσωποποιείτε. Και είναι και μικρότητα εκ μέρους σας που το προσωποποιείτε. Εσείς το αναφέρατε σαν αναφορά. Εσείς εμφανίζεστε ως εκπρόσωπος των αντικειμένων Ελλήνων. Δεν είναι πιστικό. Όσοι πέσαμε έξω εξαιτίας της κρίσης, πρέπει να είμαστε στο περιθώριο, αυτό, το επαγγελματικό δεν και το κοινωνικό. Να γιατί δεν είναι πιστικό? Όσο εκπρόσωπο δηλαδή, των φτωχών γιατί, και των αντικειμένων. Σας αδικεί και την αλήθεια. Πώς κοιτάξτε να το τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. 60% των μικρομεσαίων έπεσαν έξω. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα τους αγνοήσετε? Τελευταία δεν ερώτηση για να πάω στην κυρία Καϊλή. Και μην το κάνετε. Επειδή υπόθηκε κατά καιρούς από στελέχη... Φέρετε τα λεφτά μέσα καταρχήν εσείς, κύριε, και ο Υπουργός Οικονομικών. Αφήστε τα αυτά. Για να δείξετε και την εμπιστοσύνη σας. Για να δείξετε αυτά. Εντάξει, να διατυπώσω το ερώτημα. Να είναι ψέματα. Να διατυπώσω το ερώτημα. Να διατυπώσω το ερώτημα, κύριε Κύρτσο.
επειδή κατά καιρούς και από τον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Γεωργιάδη, και από άλλα στελέχη, έχει υποθεί ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, τα χρέη μάλλον, οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, ενδεχομένως να πρέπει να τύχουν διαγραφής. Ναι, δεν το δέχομαι. Ένα μέρος. Ποια είναι η δική σας θέση? Καμία διαγραφή, διότι έχουμε μια πολιτική υποχρέωση. Άσχετα αν η νέα ηγεσία έχει βάλει τάξη στα οικονομικά μας και έχει μειώσει τις δαπάνες, έχουμε αυξήσει τα έσοδα διότι όλοι δίνουν τον οβολόν τους και ελπίζω ότι και τα ποσοστά μας θα ανέβουν, αλλά είναι ηθική και πολιτική υποχρέωση το λάθος του παρελθόντος να το διορθώσουμε. Είναι θέμα τιμής για τη Νέα Δημοκρατία να πληρώσει έστω σε βάθος χρόνου, έστω με δυσκολία αυτά που προς αυτό είναι πολύ καθαρή άποψή σας και είναι και στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, αναγκαστικά για τον Όρμπαν και αυτά, γιατί ανοίξατε τη συζήτηση, θα το κάνουμε στον αμέσως επόμενο γύρο. Κυρία Καηλή. Τα έχει διαγραφεί μέχρι τότε. Όρμπαν. Εστάλει η επιστολή, αλήθεια. Δεν ξέρω. Γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σήμερα επρόκειτο να στείλει. Ο Όρμπαν αποκάλεσε. Χρειάζεται άλλη μία επιστολή για να είναι το 7ο κόμμα μέσα στο ΕΛΚ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν το ήξερα αυτό. Υπάρχουν ήδη 10 που έχουν ζητήσει. Όχι από πομπή αναστολή και ο Όρμπαν χθες αποκάλεσε όσους τον επικρίνουν χρήσιμους ηλίθιους της αριστεράς. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Γιώργος ο Κίρτσος πριν από 10 μέρες είχε πει θέλουμε τον Όρμπαν στο ΕΛΚ και γιατί έχει ψήφους και γιατί όχι και το Σαλβίν. Ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό, δεν είπα αυτό. Είναι ειδικό στο να με ερμηνεύει, με κολακεύει βέβαια που ολόκληρος αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής. Ναι, λοιπόν, είχα πει ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σύμφωνα με το τελευταίο συνέδριο στο οποίο πήγα, στο Ελσίνκι, ήταν ότι ο Όρμπαν θα μείνει τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Αυτή η θέση άλλαξε διότι ο Όρμπαν έκανε μια προσωπική επίθεση κατά του Γιούνκερ με διάφορες αφίσες που τα ταυτίζουμε το Σόρος και διάφορα τέτοια τα οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κυρία Καηλή, θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό γιατί είναι και το θέμα των ευρωπαϊκών συσχετισμών και των ευρωπαϊκών μετόπων μάλιστα εν όψη των ευρωεκλογών. Άλλωστε και εν μέρη η σημερινή εκδήλωση των ευρωσοσιαλιστών παρόμοιο αντικείμενο είχε, μάλλον είχε και αυτή την σήμανση. Κυρία Καηλή, ακούω τις τελευταίες μέρες, όχι τις τελευταίες μέρες, εδώ και καιρό και προσπαθώ να αντιληφθώ ποια ακριβώς είναι η στρατηγική του κινήματος αλλαγής. Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος χορηγός της Χρυσής Αυγής. Ο Τσίπρας, είμαστε σε πόλεμο με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ηγέτης.